Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε την εβδομαδιαία ενημερωτική εκπομπή του ΚΙΠΕ ΜΕΡΑΣ 7. Την εβδομάδα από τις 3 μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου στην Κυπριακή επικαιρότητα κυριάρχησαν η επανεκλογή του Νίκο Αναστασιάδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας, οι διεργασίες για την σύνθεση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου, οι εξελίξεις στο ΔΥΚΟ με τις διαγραφές τελεχών και μελών και οι ενθαρρυντικές ανακοινώσεις κυβέρνησης και ΕΝΗ που κάνουν λόγο για υποσχόμενη ανακάλυψη στο στοχοκαλυψό του τεμαχίου 6 της Κυπριακής ΑΟΣ. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά τα θέματα μας. Νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας επανεξελέγει την Κυριακή ο Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος εξασφάλισε το 55,99% των εγκύρων ψήφων, εναντί του 44,01% που εξασφάλισε ο Σταύρος Μαλάς. Η αποχή ανήλθε σε 26,03%. Ο Νίκος Αναστασιάδης, στην ομιλία του κατά την ανακήρυξή του από τον Γενικό Έφορο Εκλογών Κύπρο-Κυπριανού, έτεινε χείρα συνεργασίας προς όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς χώρους, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν ιδεολογικά χρώματα. Καλή δουλειά και να προσέξει την Κύπρο μας, ευχήθηκε στον εκλέγεντα πρόεδρο ο ανθυποψήφιος του Σταύρος Μαλάς, ευχαριστώντας όλους όσοι εργάστηκαν για να φτάσει το μήνυμα παντού. Σημείωσε ότι ο λαός μίλησε και η ετοιμιγορία του είναι απολύτως σεβαστή. Αμέσως μετά την επανεκλογή του Νίκου Αναστασιάδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στην επικαιρότητα κυριάρχησε το θέμα της σύνθεσης του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης ανακοίνωσε επίσημα μετά από συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι κλείνει ο κύκλος της δικής του παρουσίας στην πολιτική ζωή. Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από τα Υπουργεία τους εξέφρασαν ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης και ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Σε απάντηση της σεναριολογίας, η Προεδρία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τα μέσα να μην δίνουν πίστη στην οποιασδήποτε φήμες ή διαδόσεις για τη σύνθεση του νέου Υπουργικού, τα οποία ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως αναφέρει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι κύριο μέλημά του μετά την επανεκλογή του είναι ο καθορισμός και η ιεράρχηση σειράς δράσεων με βάση το προεκλογικό του πρόγραμμα. Μετά και την πρώτη συνεδρία του Υπουργικού, ο Υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης είπε ότι ο Πρόεδρος τους ενημέρωσε ότι τις επόμενες μέρες θα δει ένα προς ένα όλους τους υπουργούς και στη συνέχεια θα λάβει τις αποφάσεις του. Στον απόϊχο των εκλογών αυτή την εβδομάδα είχαμε τις ραγδαίες εξελίξεις στο ΔΥΚΟ. Στις αρχές της εβδομάδας, το Πειθαρχικό Συμβούλιο του κόμματος αποφάσισε την αποβολή των 5 μελών του εκτελεστικού γραφείου Μάριο Καρογιάν, Αντιγόνης Παπαδοπούλου, Μιχάλη Γιακουμή, Χρήστου Φλουρέντζου και Γιάννου Λακκοτρύπη και 6 μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Εκτός αυτών, ενώπιον του Πειθαρχικού βρέθηκαν τα ονόματα άλλων 11 στελεχών του κόμματος. Στο Πειθαρχικό δεν παρευρέθηκαν και εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρους οι πλήστοι από τα στελέχη που παραπέμφθηκαν. Σε ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπεί τον Μάριο Καρογιάν και άλλα 4 στελέχη, αναφέρονται οι λόγοι που δεν παρουσιάστηκαν οι πελάτες του στη διαδικασία, στις προδικαστικές εστάσεις που δεν απαντήθηκαν, αλλά και σε σειρά παραβάσεων του καταστατικού της διαδικασίας. Στη συνέχεια της εβδομάδας, σε συνεδρία της Γραμματείας, συζητήθηκε το θέμα των 6 μελών και στελεχών, οι οποίοι ήταν ανάμεσα στα άτομα που πρότειναν τις υποψηφιότητες του Νίκου Αναστασιάδη και του Σταύρου Μαλά. Τα άτομα αυτά η Γραμματεία του ΔΥΚΟ τα θεωρεί εκτός κόμματος και αναμένει από το Εκτελεστικό Συμβούλιο απλώς να επικυρώσει τη διαγραφή αυτή. Επίσης, συζητήθηκαν τα ονόματα 8 άλλων στελεχών από τις επαρχίες που κατά πάσα πειθανότητα θα παραπεμφθούν στο Πειθαρχικό. Στα ενεργειακά, εκτεταμένη στήλη φυσικού αερίου που καταδεικνύει την ύπαρξη κοιτάσματος φυσικού αερίου ανακάλυψε η κοινοπραξία ENI Total στο γεωτρητικό στόχο καλυψό του τεμαχίου 6 της Κυπριακής ΑΟΣ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης. Είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ανακοινωθούν συγκεκριμένες ποσότητες, καθώς θα διενεργηθούν εμπεριστατωμένες γεωφυσικές και γεωλογικές μελέτες και περαιτέρω έρευνες και αξιολογήσεις. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε ανακάλυψη φυσικού αερίου και χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να καταδείξουμε τις ποσότητες, είπε ο κ. Λακκοτρύπης. Από την πλευρά της, την υποσχόμενη ανακάλυψη φυσικού αερίου στο στόχο Καλύψο, η οποία επιβεβαιώνει επέκταση του μοντέλου τύπου ΖΟΡ στην ΑΟΣ της Κυπρού, ανακοίνωσε η ΕΝΗ. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι έχει προχωρήσει σε καθαρή ανακάλυψη φυσικού αερίου στο Δημάχιο 6 στην θαλάσσια περιοχή της Κύπρου στο στόχο Καλυψό. Στο Κυπριακό είχαμε αυτή την εβδομάδα τη συνέντευξη του Προέδρου Αναστασιάδη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπου εμφανίστηκε αποφασισμένος για συνέχιση του διαλόγου, τουλάχιστον όσον αφορά τις εσωτερικές πτυχές. Διευκρίνησε παράλληλα ότι για μία διάσκεψη για την Κύπρο θα πρέπει να γίνει πρώτα καλή προετοιμασία.
χωρίς να είναι γνωστές οι θέσεις της Τουρκίας και ιδιαίτερα χωρίς να συνάδουν με τις παραμέτρους του Γενικού Γραμματέα, θα είναι μια νέα προσπάθεια η οποία θα οδηγηθεί και πάλι σε αποτυχία, σημείωσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Στα της οικονομίας, η ανάπτυξη στην Κύπρο για το 2017 θα κορυφωθεί στο 3,8% και η οικονομία θα συνεχίσει να επεκτείνεται με ρυθμούς 3,2% και 2,8% για το 2018 και το 2019, σύμφωνα με την Κομισιόν. Αυτό θα καταστήσουν την Κύπρο μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στη ζώνη του ευρώ, με την απασχόληση, τους μισθούς και την κατανάλωση να συνεχίζουν να αυξάνονται ακόμα και αν οι εξαγωγές και ο τουρισμός ενδέχεται να επιβραδυνθούν λόγω περιορισμών στις παραγωγικές ικανότητες. Η Κομισιόν περιλαμβάνει αυτές τις προβλέψεις σε ειδικό κεφάλαιο για την Κύπρο με τίτλο «Ισχυρή όθηση ανάπτυξης» στο πακέτο των ενδιάμεσων χειμερινών προβλέψεων που δημοσιεύθηκε από τον Επίτροπο Pierre Moscovici. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή Μέρες 7. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.